ένας ολόκληρος συναρπαστικός κόσμος για στοίχημα πάντα μαζί σου. Missions και 100% bonus πρώτης κατάθεσης έως 100 ευρώ στην καλύτερη στοιχηματική εταιρεία από κινητό διεθνώς. Στοίχημα. Το παιχνίδι σου καλύτερο. Σανκό μαζί με τον Ζάκπα γύρισε και πήρε το φάουλ στις πρώτες αγωνιστικές. Πρώτη κίτρινη κάρτα στον αγώνα στον Σανκό. Μικελίτο δόθηκε το φάουλ και βγαίνει ακόμα μια κίτρινη κάρτα στον Κομφέ αυτή τη φορά. Ναι μεν πήγε στην μπάλα με ρυψοκίνδυνο τρόπο, ωστόσο Ντανίλο δεν μπορεί. Κεφαλιά από τον Ντέβισον, πέρασε από τον Χουντόμπιακο. Κωστόφσκι με τον Μικελίτο, ζητά ο Ζάκπα. Και την παίρνει την μπάλα στην περιοχή. Έβγαλε την άμυνα ο Ανδρέου και την μπάλα σε κόρνερ. Γίνεται προσπάθεια η μπάλα να καταλήγει στον Ζάκπα, ο οποίος κάνει πολύ καλές κινήσεις ανάμεσα στους κεντρικούς παίκτες της Διασαραμίνας. Όπως και εδώ ο Ανδρέου, ωστόσο, έχει ήδη βγει στα δεξιά. Φάουλ πάνω στον. Και κίτρινη κάρτα στον Χουντόμπιακ, η πρώτη για παίκτη του Εθνικού. Έπαιξε την μπάλα ο παίκτης της Νέας Σαλαμίνας στο Μακάριο Στάδιο. Στους αγώνες τους πριν από την διακοπή λόγω των υποχρεώσεων της Εθνικής Ομάδας. Ο Βαρέλα γύρισε πολύ ωραία. Έπεσε στο έδαφος. Έχουμε πέναλτι στο 27ο λεπτό. Μεγάλη ευκαιρία για την Νέα Σαλαμίνα να περάσει μπροστά στο σκορ. Εδώ ξανά η προσπάθεια από τον Βαρέλα. Η πίεση που ασκείται και κάτω χαμηλά βάζει το πόδι. Θα το δούμε από εδώ. Και τον βρίσκει σε δύο σημεία. Τελείω ο Ντανίλο, 1-0 η Νέα Σαλαμίνα στο 28ο λεπτό, ανοίγει το σκορ με το πρώτο γκολ του Ντανίλο στο πρωτάθλημα. Πάρα πολύ καλή, αν και βρίσκει τη γωνία ο Μποκατίνοφ, δεν μπορεί να αποκρούσει. Δυνατό συρτό το χτύπημα στη γωνία. Ο Μπρένο τρέχει να προλάβει τον Σάβιτς. Μπαίνει ο Μπρένο στην περιοχή με επιθετικό φάουλ, λέει ο Νικολάου. Εμείς ξαναβλέπουμε την προσπάθεια από τον Μπρένο. Εδώ με τα χέρια κάνει φάουλ στον Σάβιτς. Ντέιβινσον. Ηλία. Ο Πρόγιτς είναι. Θα γυρίσει προς το μέρος του Ζάκπα. Έκανε το τακουνάκι. Έπεσε ο Βεζελόφσκι. Εδώ θα το δούμε και από άλλη κάμερα. Α, την κίνηση την κάνει ο Ζάκπα. Έχω την εντύπωση ότι αν υπάρχει κάτι εδώ είναι επιθετικό φάουλ. Για να δούμε τώρα τον Κομφέ. Ο Ντανίλο πήγε να κάνει μια εντυπωσιακή ενέργεια, αλλά η μπάλα κατέληξε στον Μπρένο αριστερότερα. Ο Σάβιτς, ο Σέι προσπαθεί να γυρίσει. Πάσα θα δώσει. Σούτ από τον Βαρέλα. Κόντρα η μπάλα και κατέληξε κόρνερ. Η Νέα Σαλαμίνα δημιουργεί την πρώτη ευκαιρία της μετά το τέρμα. Με το δυνατό σούτ από τον Βαρέλα. Κόντρα η μπάλα. Κομφέ. Πάσα για τον Σέι που φεύγει στην πλάτη της άμυνας. Αποφεύγει τον Μποκατίνοφ. Έχει σηκωθεί το σημειάκι απέναντι. Πολύ ωραία κίνηση από τον Σέι. Δεν είναι στην ευθεία η κάμερα, αλλά εικάζω ότι πρέπει να είναι στην ίδια ευθεία, τουλάχιστον με τον Σάβιτς. Ο Κωνσταντίνος Ηλία στέλνει για τον Μάριο Ηλία απέναντι από τον Βεζελόφσκι. 1-1 ο Εθνικός. Ο Μάριος Ηλία, χρυσή αλλαγή, αποδεικνύεται. Εδώ θα ξαναδούμε την φάση με τον Μάριο Ηλία. Να κάνει το πλασέ, να προλαβαίνει τον Βεσελόφσκι. Εδώ από την πάσα του ξαδέλφου του, του Κωνσταντίνου Ηλία. Γύρισμα προς τα πίσω για τον Βεσελόφσκι. Ντανίλο Σέι για τον Βαρέλα που κινείται από την κανονική θέση, υπόδειξη από τον βοηθό απέναντι. Εδώ βλέπουμε ότι ο Βαρέλα είναι εκτεθειμένος και σωστά υποδεικνύεται σε αντικανονική θέση. Ο Σέι. Κουντόμπιακ. Ζάκπα. Το φάουλ είναι υπέρ της Νέας Σαλαμίνας. Εμείς ξαναβλέπουμε την φάση την οποία κέρδισε. Και έτσι στέλνει σέντρα ο Μπρένο. Ανεβαίνει ο Ντανίλο. Κάνει την κεφαλιά από κρούι ο Μποκατίνοφ. Αλλά σηκώθηκε το σημειάκι του βοηθού. Απέφυγε πολύ ωραία τον περατικό. Έδωσε στο κενό χώρο για τον Οσέι. Φαίνεται να ελέγχει ο Σάβιτς. Ο Οσέι όμως θα πάρει την μπάλα με φάουλ. Θα το δούμε όμως εμείς στο κοντινό πλάνο. Defense,
δεν φάνηκε να τραβάει τον αντίπαλο. Και νωρίτερα ο Ντανίλο, στον οποίο καταλήγει η μπάλα, βλέπετε ότι είναι σε θέση offside και σωστά υποδεικνύεται. Ναι, υπήρξαν κάποια παραπάνω από την μία, αλλά μην ότι δεν γίνεται ταυτόχρονα. Ο Κονφέ και ο Ντανίλο σε θέση offside. Για ακόμα μια φορά είναι πιο μπροστά ο Ντανίλο, ξεκάθαρο. Της μπάλα στον αγώνα μέχρι στιγμής ο Βινίσιους, ο Βαρέλα με χώρο, κινήσει από τον Ντανίλο, θα το πάρει πάνω του και θα κάνει το σουτ και θα στείλει την μπάλα πάνω από την εστία. Ο Βαρέλα έχει χτυπήσει κάπου σύμφωνα με την υπόδειξη του διαιτή Νικολάου, κόρνερ υπέρ της Νέας Σαλαμίνας. Δεν θα καταλήξει σε συμπαίκτη του, τώρα έχει γίνει κάτοχος της μπάλας ο Μπρένο, ενώ έχουμε διανύσει τα δύο από τα τέσσερα λεπτά του χρόνου καθυστέρησης και ο Ντανίλο μπαίνει στην αντίπαλη περιοχή. Αποφεύγει τον Σάβιτς, γυρίζει προς τα πίσω, ευκαιρία ο Κονφέ, αποκρούει ο Μποκατίνοφ. Ο Βινίσιους στη συνέχεια, να λοιπόν η Νέα Σαλαμίνα δημιουργεί την καλύτερη της φάση στο 93ο λεπτό με τον Κονφέ. Και επιμένει με τον Μόντες, ο οποίος έκανε το σουτ πάνω στον Μποκατίνοφ. Ήταν εξαιρετική η προηγούμενη φάση για την Νέα Σαλαμίνα. Ενώ εμείς βλέπουμε την τελευταία τελική με το σουτ από τον Μόντες. Δύο παίκτες του Εθνικού είναι στο έδαφος, μας δίνεται η δυνατότητα να δούμε την εξαιρετική ενέργεια του Ντανίλο, το γύρισμα. Βλέπετε τον Κονφέ από το ύψος του πέναλτι να κάνει το σουτ. Στην δεξιά πλευρά γίνεται η σέντρα από τον Σιαθά. Τέλος του αγώνα. Συμβιβάζονται τελικά Νέα Σαλαμίνα και Εθνικός. 1-1 το τελικό αποτέλεσμα. Ένας ολόκληρος συναρπαστικός κόσμος για στοίχημα πάντα μαζί σου. Missions και 100% bonus πρώτης κατάθεσης έως 100 ευρώ στην καλύτερη στοιχηματική εταιρεία από κινητό διεθνώς. Στοίχημα. Το παιχνίδι σου καλύτερο.